Αρκαδία, η Αρκαδία. Λοιπόν, κύριε Μαυροτά, έχετε το λόγο. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας τον πάρει κανείς. Το δέχομαι αυτό, αν και είναι δύσκολο. Αρκεί να μας πείτε αν το ποτάμι είναι αριστερό ή δεξιό. Αυτό αν δεν το μάθω, όπως δεν θα φύγω από εδώ. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί αυτές είναι που γίνονται σήμερα, να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Γενικά, ναι, το ποτάμι ουσιαστικά είπαμε εξ αρχής ότι δεν θα κατεβάσουμε υποψήφιους, γιατί θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι αναγκαίο να έχει ένα τόσο στενό εναγκαλισμό με τα κόμματα. Αυτό το διαπιστώνετε αυτές τις στιγμές με τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι αν θέλαμε να το προεκτείνουμε και να λάβουμε κάποια πολιτικά μηνύματα, κάτι που εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε, αυτό που θα βλέπαμε είναι ότι αφενός μεν μπορεί να καταδικάζεται η κυβερνητική πολιτική, αφετέρου δεν είναι και τα αποτελέσματα τέτοια ώστε να πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές ουσιαστικά είναι εκλογές που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και πρέπει να βγάλουν τους αξιότερους μπροστά, και θεωρούμε ότι με τις θέσεις που έχει πάρει το ποτάμι, και επειδή θεωρούμε ότι έχουμε αρκετά ευφυείς ψηφοφόρους, καταλαβαίνουν ποιους ουσιαστικά. Για να μιλήσω ουσιαστικά εγώ για την Πελοπόννησο. Εγώ θα μιλήσω για την Πελοπόννησο. Μίλησε για την Πελοπόννησο. Συγγνώμη κύριε Μαυροτά, ο κύριος Τατούλης τα πάντα όλα. Άσε με να το πω. 44,3 και ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης στο 16,1. Είναι τεράστια η διαφορά με τον κύριο Τατούλη εδώ. Λίγα σε ακόμα... πόση ενσωμάτωση είναι, παιδιά, εδώ, μπορείτε να με ενημερώσετε. Τον Τατούλη θα το βάλουμε. 11,5% πάνω από αυτό. Στην Δημοκρατία ή στον εαυτό του. Ένα πολύ αξιοπιστότατο το δείγμα πια. Υποστήρισε η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Και για να συνεχίσω. Την προηγούμενη τον υποστήριξε. Την προηγούμενη έχασε η Νέα Δημοκρατία που δεν τον υποστήρισε, αλλά τώρα τον υποστήριξε. Λοιπόν, για να συνεχίσω με τον Τατούλη. Μόνο που έχει το λόγο ο κ. Μαυροτά. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα βασικά μηνύματα των. Του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή, βλέπουμε μία άνοδο της Χρυσής Αυγής που δεν υπήρχε στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό μας αφορά και άμεσα ως ποτάμι, γιατί βάζει πολύ ψηλά τον πύχη για τις ευρωεκλογές που είχαμε δηλώσει εξ αρχής ότι θα θέλαμε να είμαστε το τρίτο κόμμα. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό βάζει ψηλά τον πύχη. Σας φοβίζει, προβληματίζει δηλαδή αυτό, κύριε Μαυροτά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει κανένας ψηφοφόρος απαθής στις επόμενες. Την επόμενη Κυριακή εκλογές, βλέποντας αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι ουσιαστικά το να μείνει κάποιος έτσι αμέτωχος στις επόμενες εκλογές ουσιαστικά ενισχύει αυτό που δεν τον εκφράζει. Το γεγονός ότι εσείς σήμερα κρατηθήκατε σε τέτοια απόσταση από τις εκλογές αυτές, δηλαδή δεν υποστηρίξατε κανέναν, σας δίνει ένα ρόλο θεατών και ξέρετε, ίσως έχει συμβάλει στην αποχή για την οποία εσείς λέτε ότι είσαστε αντίθετοι. Νομίζω... Δηλαδή αυτή η χαλαρή σας στάση. Δεν δώσαμε ρητά εντολή, γιατί δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε και τους ψηφοφόρους. Ουσιαστικά λέτε. Ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε κανέναν. Η κυρία Σπυρδάκη εδώ είπε πριν: εγώ ψήφισα Παφίλη στην περιφέρεια και Καμίνη στο Δήμο. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο κάτω από την ψηφιότητα. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μία ότι δεν θέλουμε το σφιχτό εναγκαλισμό των κομμάτων με την τοπική αυτοδιοίκηση, από την άλλη να δίνουμε γραμμή. Θεωρούμε αρκετά ευφυείς τους ψηφοφόρους. Να δούμε λίγο την Αθήνα στο 10%.